γιατί και πώς μας πλανά ο Δημοσθένης Λιακόπουλος. Πολλά ακούγονται και γράφονται τα τελευταία έτη, αγαπητοί αδελφοί, περί Ελοχήμ. Στην Ελλάδα μάλιστα αίσθηση και σύγχυση μεγάλη έχουν προκαλέσει τα λόγια και τα βιβλία γνωστού τηλεβιβλιοπόλη του κυρίου Λιακόπουλου αναφορικά με το θέμα Ελοχήμ. Τι σημαίνει η λέξη αυτή, ας δούμε τι σημαίνει αυτή η λέξη με βάση την Αγία Γραφή. Ελοχήμ, λέξη εβραϊκή πληθυντικού αριθμού. Η λέξη Ελοχήμ έχει πολλές σημασίες και το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με την άγνοια πολλών για το θέμα, επιτείνει την σύγχυση αλλά και προσφέρει έδαφος σε διάφορους ερετικούς δίθεν μελετητές να διατυπώνουν τα δικά τους ασεβή διδάγματα. Σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 35, ο Κύριος αυτό είναι ο Θεός. Γιαχβέ χούχα ελοχήμ. Ο Γιαχβέ, ο Κύριος, χούχα ελοχήμ. Αυτός είναι ο Θεός, ο ελοχήμ. Σύμφωνα δηλαδή με το εδάφιο Δευτερονόμιον 4.35, ο Γιαχβέ, ο ένας αληθινός Θεός, αυτό είναι ο Ελοχήμ, το Ελοχήμ που εφαρμόζεται στον ένα Θεό είναι όπως αναφέραμε και προηγουμένως πληθυντικού αριθμού. Γεννάται λοιπόν η απορία γιατί η Αγία Γραφή εφαρμόζει πληθυντικό αριθμό στον ένα Θεό. Αυτό συμβαίνει αγαπητοί ακροτές για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο πληθυντικός Ελοχήμ είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας. Πώ για παράδειγμα, μπορεί να μιλήσει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και να πει εμεί, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Εμεί, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Έτσι. Δεύτερον, ο πληθυντικό αυτό, εφαρμοζόμενο υπό, υπό τι θεοπνεύσει του γραφή των έναν αληθινό Θεό, υποτυπώνει και την τριαδικότητα του ενό Θεού. Στην καινή διαθήκη, στην προσευραίωση επιστολή του Παύλου, κεφάλαιο 1, εδάφαιο αναφέρονται τα εξή. Προς δε τον Ιών, ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος. Ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Η Θεόπνευστη Καινή Διαθήκη που γράφτηκε πρωτοτύπος στα ελληνικά, παραθέτει από την Παλαιά Διαθήκη εδάφια που πρωτοτύπωσε εγγράφησαν στην Εβραϊκή και περιέχουν τη λέξη Ελοχήμ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια οποιαδήποτε ανθρώπινη μετάφραση Παύλα Ερμηνεία αλλά με την έγκυρη ερμηνεία των Θεοπνεύστων Αποστόλων του Χριστού των Θεοπνεύστων Συγγραφέων της Καινής Διαθήκης. Ο Απόστολο Παύλο στην προσευραίωση επιστολή του παραθέτει στο πρώτο του κεφάλαιο εδάφια από τον ψαλμό 45 σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο. Συγκεκριμένα παραθέτει ε, τα εδάφια 6 και 7 του ψαλμού 45 σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο. Αν δούμε λοιπόν τα εδάφια αυτά σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, θα δούμε ότι υπάρχει η φράση Kiseka Elohim Olam Vaend κι ελοχήμ ο θρόνο Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος. Μεταφράζει ο Απόστολος Παύλος. Μεσαχακά ελοχήμ ελοχέκα. Μεσαχακά ελοχήμ ελοχέκα. Έχρισέσαι ο Θεός, ο Θεός σου. Από τα παρατηθέμενα στην Καινή Διαθήκη υπό του Παύλου αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης διαπιστώνουμε τα εξή. Ο Υιός είναι Θεός, δηλαδή Ελοχήμ σύμφωνα με το Εβραϊκό. Η λέξη Ελοχήμ είναι η πληθυντικός μεγαλοπρεπίας και μεταφράζεται υπό του Θεοπνεύστου Παύλου με τον ενικό Θεός. Το Εβραϊκό κείμενο λέγει «Ο θρόνος σου Ελοχήμ» και «σε κα Ελοχήμ» ο θρόνος σου Ελοχήμ. Η φράση ο θρόνος σου κισεκά αποδεικνύει ότι στο παρόν εδάφιο ο πληθυντικός Ελοχήμ είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας και δεν αναφέρεται σε πολλούς δίθεν Ελοχήμ που ζουν ανάμεσά μας σύμφωνα με τον ερετικό Δημοσταν και τους αφελείς ακολούθους αυτού. Οι 70 μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης που μετέφρασαν τη λέξη Ελοχήμ ως Θεός, τι περισσότερε φορέ που παρουσιάζεται τη λέξη Ελοχή στο εβραϊκό κείμενο, δεν παραποίησαν εσκεμένα το κείμενο, όπω νομίζουν ή διδάσκουν μερικοί. Ο Λιακόπουλο δηλαδή λέγει ότι οι 70 ε, παραποίησαν στη μετάφρασή του στο εβραϊκό κείμενο και τη λέξη Ελοχή ε, τη μετέφρασαν α πούμε Θεό, ενώ κατά τη γνώμη του δεν θα έπρεπε να μεταφραστεί έτσι. Διαψεύδει όμως ποιος? Ποιος τον διαψεύδει όμω ποιο, Οποιοδήποτε, Εγώ, Ποιο τον διαψεύδει. Το Ιακώπουλο. Τον διαψεύδει ο Απόστολος Παύλος, ο θεόπνευστος συγγραφέας της προσεβραίους επιστολής. Αυτός τον διαψεύδει. Το τι σημαίνει κάθε φορά στο εβραϊκό κείμενο η λέξη Ελοχήμ θα μας το πούν τα συμφραζόμενα του εδαφείου, η εβραϊκή γραμματική, το εβραϊκό συντακτικό και φυσικά επαναλαμβάνω η θεόπνευστη ιερή συγγραφή της Καινής Διαθήκης που έγραψαν ελληνικά όχι ο κάθε ε, πονηρός πονηρό που θέλει να περάσει τα δικά του ερετικά φρονήματα και να πλουτίσει πουλώντας ερετικά βιβλία και μα καλεί να σηκωθούμε από τη βάνια καρέκλε και πολυθρόνε για να το Πού στον πλανεμένο ολισθηρό δρόμο του που οδηγεί στην κόλαση. Ο Δημοσθένη Λιακόπουλο στα βιβλία του Γιατί και πώ ζουν ανάμεσά μα δεν διστάζει να παραποιεί την Αγία Γραφή για να υποστηρίξει τι διάφορε κακοδοξίε του. Με σοφιστικό τρόπο προσπαθεί να πείσει του αναγνώστε και ακροατέ του ότι δίθεν ο Θεό δημιούργησε κάτι όντα που τα ονομάζει Ελοχήμ και τα οποία είναι διαφορετικά από του Αγγέλου. Και κυρίω ότι δίθεν οι Ελοχήμ δημιούργησαν τον άνθρωπο και όχι ο Θεό. Άκουσαν, άκουσαν απόψει ότι ο άνθρωπο δεν δημιουργήθηκε υπό του Θεού, αλλά υπό κάποιον άλλον όντων, κτισμάτων του Θεού, των υποτιθέμενων ελοχήμ. Αυτά λέει ο Λιακόπουλος. Οι οπαδοί των θεωριών Λιακόπουλου, αντιγράφοντας από τα βιβλία του, παραποιούν τη βίβλο. Λέγει η Αγία Γραφή σύμφωνα με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα στο εδάφιο Γένεση 1-1 «Εν αρχή επίησεν ο Θεό των ουρανών και την γήν». Ο Λιακόπουλος και η Συναυτό λέγουν ότι δίθεν οι Εβδομήκοντα παραποίησαν το εβραϊκό κείμενο και απέκρυψαν τη δημιουργία των ελοχήμ από τον Θεό. Η λέξη ελοχήμ λέγουν είναι πληθυντικού αριθμού ενώ το ρήμα επίησεν είναι ενικού αριθμού. Άρα οι εβδομήκοντα κακώ μετέφρασαν με ενικό αριθμό τον πληθυντικό Ελοχήμ. Επίση, σύμφωνα με την λογική του, ο πληθυντικό Ελοχήμ σε σχέση με τον ενικό επίησεν σημαίνει ότι η λέξη Ελοχήμ δεν είναι υποκείμενο του ρήματο επίησεν, αλλά αντικείμενο αυτού. Το υποκείμενο θεωρούν ότι εννοείται χωρίς να αναφέρεται και είναι φυσικά ο Θεός Δημιουργός. Προτείνουν έτσι μία εναλλακτική μετάφραση του εδαφίου Γένεση 1, -1 την οποία προσπαθούν ε, να προβάλλουν ως τη σωστή μετάφραση και να παραγκονίσουν ε, και να θίξουν και να ανατρέψουν το κύρος της μετάφρασης των 70. Με λίγα λόγια, η παράφραση των οπαδών του Λιακόπουλου έχει ως εξή: «Εν αρχή επίησεν, εννοείται ο Θεός Δημιουργός, ελοχήμ των ουρανών και την γη. Δηλαδή ο Θεός δημιούργησε του Ελοχήμ τον ουρανό και τη γη. Παρουσιάζουν τη λέξη Ελοχήμ ως αντικείμενο του ρήματος και λέγουν ότι το υποκείμενο εννοείται αλλά δεν αναφέρεται πως είναι ο Θεός. Με αυτά τα κόλπα, με αυτά τα τερτύπια θέλουν να συκοφαντήσουν τους εβδομήκοντα να προτείνουν μία εναλλακτική ερμηνεία και φυσικά να μας πούν ότι ο Θεός δημιούργησε τους Ελοχήμ οι οποία με τη σειρά τους, σύμφωνα με την ερετική διδασκαλία τους, δημιούργησαν τον άνθρωπο. Διότι στο εδάφιο Γέννηση 1.26 λέγει η γραφή «Και είπε ο Θεός, Ελοχήμ κατά το εβραϊκό, ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ο Λιακόπουλος και οι οπαδοί του αγνοούν οι ίδιοι την εβραϊκή γλώσσα, εκμεταλλεύονται επίσης την άγνοια των απλών ανθρώπων και τους μπερδεύουν με ερμηνείε που υποστηρίζουν τα ασεβή δογματά τους. Διδάσκουν ο Λιακόπουλος και οι οπαδοί του ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε όχι από τον Θεό απευθείας, αλλά από κάτι κτίσματα του Θεού, κάτι πλάσματα του Θεού άλλα, του ελοχήμ, οι οποίοι έφτιαξαν τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική τους και σύμφωνα με την ομοίωσή τους, όχι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Θα προσπαθήσω αγαπητοί ακροατές να εξηγήσω το εβραϊκό κείμενο του εδαφίου Γένεση 1.1 ε, λέξη προς λέξη για να εκτεθεί η πονηρία του Λιακόπουλου και το συναυτό. Και η πονηρία και η αγραμματοσύνη θα εκτεθεί. Γένεση εδάφιο κεφάλαιο 1 εδάφιο 1 Μπερεσίτ μπαρά ελοχήμ ετ χασαμάιμ βε ετ Ξαναδιαβάζω μπερεσίτ μπαρά Ελοχήμ· ετ χασαμάιμ βε ετ μπερεσίτ είναι η πρόθεση μπε που σημαίνει εν ή στην και ρεσίτ που σημαίνει αρχή μπερεσίτ στην αρχή, εν αρχή μπαρά ρήμα ενικού αριθμού τετελεσμένος χρόνος σημαίνει επίσην ελοχήμ ουσιαστικό πληθυντικού αριθμού που οι εβδομήκοντα μεταφράζουν με ενικό αριθμό Θεός και παρουσιάζουν ως υποκείμενο του ρήματος επίσην μπαρά ο Λιακόπουλος και η οπαδοί του από την άλλη την λέξη Ελοχήμ παρουσιάζουν αντιθέτω ω αντικείμενο του ρήματο επίση. Θεωρούν ότι το υποκείμενο εννοείται και δεν γράφεται. Η διαφορά στον αριθμό ανάμεσα στο ρήμα μπαρά επίση, ενικός αριθμό, και τη λέξη πληθυντικού αριθμού ελοχή, οδηγεί ορισμένου να θεωρούν ω εύλογε τι αιτιάσει Λιακόπουλου ενάντια στου εβδομήκοντα. Ε, το ποιο έχει δίκιο, οι εβδομήκοντα μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης ή ο Λιακόπουλος θα φανεί με αυτά που θα πούμε αμέσως τώρα. Et. Στο εδάφιο υπάρχει δύο φορές η λέξη et. Μπερεσίτ bara Elohim et χασαμάιμ ve et χαάρετς. Et. Αυτή η λέξη, η εβραϊκή λέξη, είναι ένα μόριο που μας δείχνει ποιο είναι το άμεσο αντικείμενο του ρήματος μιας πρότασης. Αυτή η λέξη, αγαπητοί αδελφοί, είναι αμετάφραστη. Δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα του κόσμου. Είναι εβραϊσμός. Είναι ο τρόπος που μιλούν και γράφουν οι Εβραίοι. Είναι χαρακτηριστικό ε, της εβραϊκής γλώσσας. Αυτή τη λέξη όμως και τη συντακτική της σημασία στην εβραϊκή γλώσσα ότι δηλαδή αυτή η λέξη είναι ενδεικτική του άμεσου αντικειμένου του ρήματο, αποκρύπτει ο ημιμαθή Λιακόπουλο και τα ανόητα παπαγαλάκια του. Αυτή η λέξη που υπάρχει δύο φορέ επαναλαμβάνω στο εδάφιο Γέννηση 1-1, γκρεμίζει την θεωρία περί τη λέξη Ελοχήμ ω δίθεν αντικείμενο του ρήματο Μπαρά. Αν η λέξη Ελοχήμ ήταν αντικείμενο του ρήματο, θα είχε και αυτή τη λέξη Ετ προηγουμένω. Θα προηγούνταν δηλαδή και πάλι η λέξη «ετ» και από τη λέξη ελοχή. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Άρα ορθώς οι εβδομήκοντα απέδωσαν τη λέξη «ελοχήμ» ως υποκείμενο του ρήματος «μπαρά». Βλέπετε αγαπητοί ακροατές πώς η άγνοια της εβραϊκής γλώσσας επιτρέπει σε επιτίδιους ερετικούς να παραφράζουν την Αγία Γραφή. Συνεπώς η λέξη Ελοχή αφού δεν έχει μπροστά τη τη λέξη ΕΤ, είναι υποκείμενο του μπαρά, του ρήματος επίση δηλαδή, και όχι αντικείμενο. Η διαφορά ενικού πληθυντικού ανάμεσα στο ρήμα μπαρά και στο υποκείμενο ελοχήμ οφείλεται στο γεγονό, όπως προαναφέραμε, ότι έχουμε περίπτωση πληθυντικού μεγαλοπρεπία και πιθανή υποτύπωση του μυστηρίου της τριαδικότητας του Θεού. Χασαμάιμ, άρθρο χ, σαμάιμ, ουσιαστικό πληθυντικός αριθμός που σημαίνει ουρανή, χασαμάιμ, του ουρανούς. Η φράση χασαμάιμ ακολουθεί τη λέξη ετ και αυτό σημαίνει ότι η φράση χασαμάιμ είναι άμεσο αντικείμενο του ρήματος μπαρά. Οι εβδομήκοντα κοντά και εδώ μεταφράζουν το πληθυντικό σαμάιμ, ουρανή, με τον ελληνικό ουρανό Νοηματικά δεν έχει διαφορά. Είτε πούμε τους ουρανούς, είτε πούμε τον ουρανό ή τα ουράνια είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς ο πληθυντικός σαμάιμ προσδίδει μεγαλοπρέπεια, φανερώνει την πραγματική άλλωστε μεγαλοπρέπεια που έχει ε, το καταπληκτικό δημιούργημα που λέγεται ουρανός. ΒΕΕΤ, σύνδεσμος Β που σημαίνει και και το ΕΤ πάλι που είπαμε είναι αμετάφραστο μόριο προσδιοριστικό του άμεσου αντικειμένου. ΧΑΡΕΤΣ, άρθρο ΧΑ συν ΕΡΕΤΣ που είναι ουσιαστικό ενικός αριθμός και σημαίνει γη. Με την προστίκη του άρθρου ΧΑ η λέξη ΕΡΕΤΣ που σημαίνει γη προφέρεται ΆΡΕΤΣ, ΧΑΡΕΤΣ, την γη. Συνοψ, συνοψίζοντας λέμε, το ενδεικτικό μόριο του άμεσου αντικειμένου του ρήματος μας δείχνει ότι στο εδάφιο Γένεση 1.1 υπάρχουν δύο αντικείμενα. Σαμάιμ Έρετζ του ρήματο Μπαρά και όχι τρία όπω λέγει ο Λιακόπουλος και αυτοί που πιστεύουν τις θεωρίε του. Αυτοί που παρουσιάζουν ω δίθεν υποκείμενο, ω δίθεν αντικείμενο το υποκείμενο. Παρουσιάζουν ω δίθεν αντικείμενο του ρήματο τη λέξη Ελοχήμενο είναι υποκείμενο του ρήματος όχι αντικείμενο. Το εβραϊκό κείμενο λοιπόν του εδαφίου Γένεση 1 -1, λέγει ότι στην αρχή επίησε ο Θεός του ουρανούς και την γη. Μπερεσίτ ελοχήμ ετ ετ Πλήρης διάψευση των φλιναφημάτων φλημα... Λιακόπουλου. Και πάμε να δούμε τώρα και το εδάφιο Γέννησης 1.26. Και είπε ο Θεός πίσω μεν άνθρωπον κατοικώνα ημετέραν και καθομείωσιν» Σύμφωνα με 70 εβδομήκοντα. Το εβραϊκό κείμενο λέγεται τα εξή, Βαγιόμερ Ελοχήμ να σεχ αντάμ μπετσαλμένου κιντμουτένου. Βαγιόμερ Ελοχήμ να σεχ αντάμ μπετσαλμένου κιντμουτένου. Και είπε ο Θεό, με άνθρωπον, κατικώνα ημών, καθομοίωση ημών. Βαγιόμερ Ελοχήμ είπεν ο Θεός, είπεν ελοχήμ», δεν λέει και είπαν βαγιομέρου συνδυασμό αλλά και είπεν βαγιόμερ ελοχημ Και εδώ βλέπουμε το συνδυασμό ενικού βαγιόμερ και είπεν και πληθυντικού ελοχημ Άρα ο πληθυντικός αυτός είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας και ενδεικτικός του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Να σημειωθεί δε ότι και άλλοι αρχαίοι μεταφραστές πλήν των Εβδομήκοντα, μεταφράζουν τη λέξη ελοχή ως Θεός στα εν λόγω εδάφια που μελετήσαμε. Μπορούμε να αναφέρουμε τις μεταφράσεις του Ακίλα, του Συμάχου και του Θεοδοτήωνος. Όλοι αυτοί νομίζετε δεν ήξεραν τι έγραφαν και μόνο ο, Λιακ, ο, ο Λιακόπουλος ξέρει. Σε τελική ανάλυση η διδασκαλία του Λιακόπουλου ότι δίθεν τον άνθρωπο δεν δημιούργησε ο Θεός αλλά η Ελοχήμ σύμφωνα με την εικόνα και ομοίωσή του ανατρέπεται από την Καινή Διαθήκη που γράφτηκε πρωτοτύπο στα ελληνικά. Ανθρώπους τους καθομοίωσιν θεού γεγονότας λέγει ο Ιάκωβος στην καθολική, του, στην καθολική του επιστολή κεφάλαιο 3 εδάφιο 9. Τι έτη μαρτύρων έχουμε να μαρτύρουν. Η Καινή Διαθήκη διαψεύδει τον ερωτικό Λιακόπουλο και τους ομοίους του. Ο λέγει ότι ο Θεό δημιούργησε τους Ελοχήμ και αυτοί με την σειρά του δημιούργησαν του ανθρώπου σύμφωνα με την εικόνα και ομοίωση των Ελοχήμ και όχι του Θεού. Αντιθέτως η Θεόπνευστη καινή διαθήκη που γράφτηκε πρωτοτύπω στα ελληνικά λέγει ότι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν καθ' Θεού. Καθ' Θεού γεγονότα. Επίσης, η θεόπνευστη η καινή διαθήκη λέγει «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ ένο γέγονε». Επαναλαμβάνω «πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονε». Ιωάννης κεφάλαιο 1 εδάφια 1 -3. Τα πάντα, λέγει η αψευδής γραφή, έγιναν, δημιουργήθηκαν δια του λόγου. Χωρίς τον λόγο δεν δημιουργήθηκε τίποτα από όσα έχουν δημιουργηθεί, ούτε ένα. Πάνε περίπατο λοιπόν τα παραμύθια του Λιακόπουλου περί δημιουργίας των ανθρώπων υπό, υποτιθέμενων κτισμάτων, τα οποία ονομάζει Λοχίμ. Λέγει στην προσκολασιακή επιστολή ο Απόρτοδος Παύλος, το κεφάλαιο 1, εδάφια 15-18, για τον Χριστό ω εστίν εικόν του Θεού του Αωράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, τα εν τη ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και ει αυτόν εκτίστε και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε» και αυτό σε στήνει κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως σε στήν αρχή ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο Χριστός έκτισε τα πάντα, άρα και τους ανθρώπους. Γιατί λοιπόν παρουσιάζει ο Λιακόπουλος ως δημιουργούς του ανθρώπου τους λεγόμενους Ελοχήμ που θεωρεί κτίσματα του Θεού. Πας γάρ κατασκευάζεται υποτινός ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Προ Εβραίου Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 4. Να δούμε και ορισμένε άλλε χρήσει του όρου Ελοχήμ στην Αγία Γραφή. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 8, εδάφιο 5, κατά το εβραϊκό κείμενο, ή 6 κατά του Εβδομήκοντα. Η λάτο σα αυτόν βραχεί τι παραγγέλου, Ελοχήμ λέει το εβραϊκό κείμενο, δόξη και τιμή εστεφάνω σα αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η λέξη Σελοχή μεταφράζεται ω άγγελη υπό τον Εβδομή κοντά και ο Απόστολο Παύλο στην προσεβραίωση επιστολή κεφάλαιο 2, δάφιο 7 παραθέτει το παρόν χωρίο τη παλαιά διαθήκη και μεταφράζει και αυτό ομοίω. Η λάτου σα αυτόν βραχεί τι παραγγέλου δόξη και τιμή εστεφάνω σε αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση ο Απόστολο Παύλο ε, μεταφράζει τη λέξη Ελοχήμ, όχι με τη λέξη Θεό, όπω είχε κάνει στι άλλε περιπτώσει, αλλά με τη λέξη Άγγελοι. Επαναλαμβάνω, το, κάθε τι, το τι σημαίνει κάθε φορά η χρήση τη λέξη Ελοχήμ θα μα το πούν οι θεόπνευστοι συγγραφεί τη κοινή διαθήκη. Στην έξοδο, κεφάλαιο 21, εδάφιο 6, σύμφωνα με τι Αναφέρεται «προσάξει αυτόν ο Κύριος αυτού προς το κριτήριον του Θεού». Υπάρχει λέξη «ελοχήμ» ε, στο συγκεκριμένο δάφιο σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο και οι εβδομήκοντα τη λέξη «ελοχήμ» μεταφράζουν «το κριτήριον του Θεού». Ε, ενώ το εβραϊκό κείμενο λέγει «τότε ο Κύριος αυτού θέλει φέρει αυτόν προς τους κριτάς, προς τους ελοχήμ, προς χα-ελοχήμ» λοιπόν, η φράση Ελοχή μεταφράζεται εδώ υπό την 70 ω το κριτήριο του Θεού. Που σημαίνει κριτέ, σημαίνει σε αυτήν την περίπτωση η λέξη Ελοχή. Και μεταφράζεται υπό την εβδομήκοντα ω το κριτήριο του Θεού, το κριτήριο, το δικαστήριο δηλαδή του Θεού, το δικαστήριο ω σώμα σύνολο ανθρώπων. Αντί να πει του κριτέ, αντί να πούνε του κριτέ, λένε το κριτήριο του Θεού. Στο βιβλίο τη Εξόδου παραμένουμε. Κεφάλαιο 18, εδάφιο 11. Γράφουν οι 70. ότι «Μέγας Κύριος παραπάντας τους θεούς». Υπάρχει η λέξη «Ελοχήμ» στο εδάφιο αυτό και οι 70 εδώ μεταφράζουμε τη λέξη Θεή. «Οτι Μέγας Κύριος παραπάντας τους θεούς». Το εβραϊκό γράφει «Κυγκαντώλ γιαχβέ μικάλ χαελοχήμ». Επαναλαμβάνω «Κυγκαντώλ γιαχβέ μικάλ χαελοχήμ». Τονίζουμε ότι το τι σημαίνει κάθε φορά στο εβραϊκό κείμενο η λέξη Ελοχήμ θα μας το πουν τα συμφραζόμενα του εδαφείου, η εβραϊκή γραμματική, το εβραϊκό συντακτικό και φυσικά η θεόπνευστη συγγραφή της Καινής Διαθήκης που έγραψαν πρωτοτύπως τα ελληνικά, η θεόπνευστη απόστολοι του Ιησού Χριστού και όχι ο κάθε τυχάρπαστος έρετικός που θέλει να πλανά τους ανθρώπους προς του. Τα αναφέρουμε αυτά αγαπητοί αδελφοί, γιατί ζούμε σε εποχέ συγχύσεω, σε εποχέ που υπάρχει πολύ μεγάλη πλάνη, σε εποχέ που διάφοροι ε, τύποι, δίκην γκουρού παρουσιάζονται και αναφέρουν διάφορε ψευδοδιδασκαλίε και προωθούν δικά του ε, κατά φαντασία δόγματα. Μακριά από αυτού, προσοχή στο τι διαβάζουμε, στο τι ακούμε, έτσι, για να μην μα πλανάει κάποιο. Μην προσπαθούν κάποιοι με σοφιστικά επιχειρήματα όπως ο κύριος Λιακόπλους να μας αποπακρίνουν από το γνήσιο χριστιανισμό και να μας ε, σπρώξουν προς ένα χριστιανισμό ψεύτικο, προς ένα συνοθήλευμα, συνοθήλευμα πλανών, ε, κατασκεύασμα των δικών τους εγκεφάλων. Κοσμάς Αγρίνιο, το ελληνόρθόδοξο κανάλι στο YouTube. Κοσμάς Αγρίνιο, κάνε την εγγραφή σου τώρα.